παρέλαβα μία υπηρεσία με προβλήματα και τώρα με τη σειρά μου την παραδίδω με το κλειδί, σημείωσε στις δηλώσεις του ο μέχρι τώρα αντιδήμαρχος καθαριότητας Χασάν Όγλου Φερτούν, ευχόμενος στον νέο αντιδήμαρχο Μπός Ραμαδάν καλή αρχή. Παράλληλα, τόνισε ότι η προτεραιότητά του στο διάστημα αυτό ήταν να καλυφθούν τα κενά της υπηρεσίας, κάνοντας το καλύτερο δυνατό τόσο στο θέμα της καθαριότητας όσο και στο θέμα των αδέσποτων ζώων, όσο βέβαια τους επιτρέπονταν βάσει νόμου. Σε ένα μικρό χρονικό διάστημα και η υπηρεσία της καθαριότητας αλλά και ο Δήμος γενικά σε πολλά θέματα, με αυτά τα τεράστια κενά που υπήρχαν, νομίζω σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έχουμε καλύψει τεράστια κενά. Το θέμα είναι, αυτό είναι ο λόγος, η ονομασία της παράτασής μας που είναι Δήμος Πρότυπος. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Βέβαια, για μένα ό,τι αφορά που θα παραδώ σήμερα τη θέση μου στον συνάδελφο, στον κύριο Αντιδήμαρχο, στον κύριο Μπός Ραμαντάν, είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Πιστεύω ότι είναι ένας ικανός άνθρωπος και ο καθένας και άλλοι συνάδελφοι βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι αφορά το θέμα της υπηρεσίας μας είναι σε μια φάση που είναι πάρα πολύ θετικό το θέμα, ότι έχουμε καταφέρει μέσα ένα χρόνο, φτάσαμε την υπηρεσία σε αυτό το σημείο. Η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή η υπηρεσία δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ό,τι αφορά που λέγαμε ότι δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα στάδιο ότι δεν υπάρχει και έλλειψη προσωπικού, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει μια υπηρεσία οργανωμένη σε καθημερινότητα για να μπορεί να δώσει λύση στην πόλη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα 8 μήνα, υπάρχουν τα 5 μήνα και θα παραλάβουμε μέσα σε λίγες μέρες και άλλα 21 άτομα για την υπηρεσία που θα δώσει μια βαθιά ανάσα και σε λίγες μέρες θα παραλάβουμε και το Σάδρο της Κούπα που και αυτό ακόμα θα δώσει άλλη μια λύση. Άρα αυτό σημαίνει ότι καθίσαμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να δούμε τα κενά που υπήρχαν στην υπηρεσία και αυτή τη στιγμή θα μπορώ να πω ότι έχω παραλάβει ένα ημιτελής μαγαζί και παραδίνω με το κλειδί στο χέρι. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ευχάριστο για μένα που ήμουν ένα χρόνο εδώ μέσα και μπορούσα να περιτήσω στο ξανθρέτικο λαό, στις πόλεις που ζω, αλλά μην ξεχνάμε ότι θα είμαι για άλλα 4 χρόνια στο Δήμο. Το θέμα είναι ότι θα προσπαθήσω αυτό που έκανα εδώ στην καθημερινότητα, θα συνεχίσω να το κάνω και να προσφέρω ό,τι μπορώ σε αυτή την πόλη που ζούμε. Και αυτό πρέπει να κάνουμε, διότι αυτός ο κόσμος μας στήριξε, μας έδωσε την εντολή και εμείς πρέπει να συνεχίσουμε για αυτή την πόλη να δούμε τα προβλήματα. Αυτό είναι το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που συνεργάστηκα με αυτούς τους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ούτε με τους εργαζόμενους αλλά και με τους συνεργάτες εδώ και με τον προστάμενο. Δηλαδή θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ειλικρινά η υπηρεσία αυτή εδώ πρέπει να φανεί, να σεβαστεί, να εκτιμηθεί διότι αυτοί οι ανθρώποι σε καθημερινότητα δίνουν στη ψυχή τους. Εγώ θα παλέψω ανεξαρτήτως θέσεως. Εγώ σαν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, το ίδιο πράγμα είναι για μένα. Εγώ θα παλέψω μέσα από το Δήμο ό,τι και να υπάρχουν με συνεργασία με τον νέο Αντιδήμαρχο της Καθαριότητας, τον κύριο Μπός. Θα είμαστε συνεργασία, οπότε θα συνεχίσουμε για να δώσουμε λύση στην πόλη μας. Ωστόσο, ένα δύσκολο έργο κλήθηκε να αναλάβει ο νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Μπός Ραμαδάν, τονίζοντας ότι θα αγωνιστεί για το καλό της πόλης, με τον αγώνα ειδικά στον τομέα της καθαριότητας να είναι διαρκής. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Καταρχήν, θα αναλαμβάνω ένα τομέα πάρα πολύ δύσκολο. Η καθαριότητα είναι το παν σε μια πόλη, σε κάθε πόλη και ειδικά στη δικιά μας εδώ στη Ξάνθη. Είμαι τυχερός γιατί αναλαμβάνω τώρα και θα συνεχίσω μετά από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Φερετούν, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλή δουλειά από ό,τι μου λένε. Και όπως βλέπετε και σήμερα εδώ είμαστε μαζί, η σχέση μας είναι καλή. Και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να με ενημερώσει για να μπορέσω να συνεχίσω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να κάνουμε ακόμα καλύτερη και πιο καθαρή την πόλη μας. Η καθαριότητα αλλά και τα δέσποτα είναι δύο σημεία που απασχόλησαν και θα απασχολούν από ό,τι φαίνεται το Δήμο για αρκετό καιρό αν δεν δοθούν λύσεις και αν δεν αλλάξουν οι νόμοι έτσι όπως έχουν τώρα.
είναι δύο θέματα που θα απασχολήσουν και εσάς και με καλή συνεργασία θα μπορέσετε και με το Δήμο αλλά και με τις άλλες οργανώσεις να τα επιλύσετε σιγά σιγά? Φυσικά και θα προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε και είναι τα πιο καυτά θέματα του Δήμου είναι, όπως ξέρετε, αλλά είναι και τα πιο δύσκολα, δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη και ειδικά όπως είναι σήμερα η νομοθεσία ό,τι αφορά για τα αδέσποτα. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή την πολύ καλή δουλειά που έκανε ο προηγούμενος μας συνάδελφος εδώ, ό,τι αφορά τα αδέσποτα. Και ελπίζω να τα καταφέρω κι εγώ, τουλάχιστον όπως και αυτός, να ανταπεξέλθω σε αυτά τα καθήκοντα. Όσον αφορά την καθαριότητα, είναι ένας συνεχής αγώνας. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι θα τα καταφέρει και θα λύσει όλα τα προβλήματα. Mm-hmm. Κάθε μέρα, 24 ώρες 24 ώρες, η καθαριότητα συνεχίζεται στον Δήμο και όπως ξέρετε και όλος ο κόσμος της Ξάνθης γνωρίζει ότι η καθαριότητα είναι 24 ώρες το 24ωρο. Δεν έχει ωράριο να πεις πήγαμε 8 ώρες και φεύγουμε, τελειώσαμε. Οπότε θα δώσουμε έναν αγώνα πάρα πολύ σκληρό έχουμε μπροστά μας. Παράλληλα με δεδομένη την αποχώρηση του Μανώλη Τσέπελη από τις τεχνικές υπηρεσίες, πάντως η αρμόδια της πολιτικής προστασίας φεύγει από την Αντιδημαρχία και μεταβιβάζεται στον Παναγιώτη Ταρενίδη ως ενταλμένο σύμβουλο χωρίς να καταλαμβάνει θέση αντιδημάρχου, καλύπτοντας το κενό που προκύπτει στο θέμα της αντιμετώπισης των καιρικών και άλλων έκτακτων αναγκών.